Το πώς είναι να ανοίξουμε ένα παράθυρο των ελληνικών προϊόντων στον κόσμο. Βάζουμε τα στοιχεία. Είναι πολύ εύκολο, μέσα σε 5 με 10 λεπτά είχα φτιάξει το προφίλ της εταιρείας. Ωραία. Και αυτή η πληροφορία λοιπόν είναι διαθέσιμη. Άρα ο παραγωγός διαθέτει αυτά τα προϊόντα σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τι θέλουμε να δώσουμε δυνατότητα σε ένα παραγωγό αυτή τη στιγμή πρωτογενούς τομέα, αργότερα και μεταποιητή και μια μικρή οικοτεχνία και ένα γυναικείο συνεταιρισμό να μπορεί να προβάλλει τα προϊόντα σε όλο τον κόσμο, και Ελλάδα και έξω. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον με αυτή την πλατφόρμα είναι ότι αρχίζουμε πια να παντρεύουμε παραγωγούς με πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος, όσο γίνεται να περιορίζουμε τους μεσάζοντες, αλλά να προσφέρουμε πιο ανταγωνιστικά προϊόντα και κυρίως να διαφημίζουμε τον πολυμετάλλο πλούτο της γης μας, έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ενιαίος και μέσα από μία πλατφόρμα, που προφανώς δεν έχετε να υποκαταστήσει την ελληνική αγορά. Όχι, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να μπει, να προβληθεί και να έρθει σε επικοινωνία με πιθανούς πελάτες. Θέλουμε να επιδοτήσουμε την εργασία και όχι την ενέργεια. Κάνουμε ένα πρώτο βήμα στον πρωτογενή τομέα. Νομοθετούμε το ότι θα διατηρείται το επίδομα ανεργίας σε όσους ανέργους επιλέξουν να εργαστούν σε αγροτικές εργασίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην ουσία θα έχει ένα μεγαλύτερο εισόδημα. Το επίδομα ανεργίας, το οποίο δεν χάνεται, συν το ημερομίσθιο, τις απολαβές, τις οποίες θα σου δώσει ο παραγωγός. Και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο για την φιλοσοφία. Και θα προφανώς. Έτσι, ναι. Σίγουρα.